Δράση θετικά είναι ο τίτλος συναντήσεων που διοργανώνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή στην αίθουσα της Παιδικής Βιβλιοθήκης του Άργος. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες και στόχο έχει δημιουργικά να ξεπεραστούν τα προβλήματα της οικονομικής κρίσης και οι εναλλαγές που έχουμε στη ζωή μας. Χορηγός επικοινωνίας της συγκεκριμένης δράσης είναι η DR Τηλεόραση. Κυρία Γεωργίου, δρασοθετικά είναι ο τίτλος των συναντήσεων που γίνονται κάθε δεύτερη Παρασκευή εδώ στην Παιδική Βιβλιοθήκη, που στόχο έχουν δημιουργικά να ξεπεράσουμε τα προβλήματα της κρίσης αλλά και τις αλλαγές που έχουν μπει πια στη ζωή μας. Δημιουργικά να τα διαχειριστούμε, να περάσουμε όσο γίνεται καλύτερα και να μάθουμε μέσα από αυτό που μας συμβαίνει σε εμάς και αυτό που ακόμα και στους άλλους να συμβαίνει, γιατί όλοι μαζί τα περνάμε. Μπορεί να μην τα φάγαμε όλοι μαζί, αλλά όλοι μαζί τα περνάμε. Οπότε όλοι μαζί μοιραζόμαστε. Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όλους, έτσι? Βέβαια, είναι ανοιχτό. Οι συναντήσεις είναι σε κάθε 15 μέρες, Παρασκευή, 8 με 10, εδώ στη βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους, στην Παιδική και Νεανική Βιβλιοθήκη, και απευθύνεται σε όλους τους ενήλικες. Μπορούν να έρθουν σε όποια φάση του προγράμματος θέλουν. Αν δηλαδή δεν έρθουν στην πρώτη ή δεύτερη συνάντηση, μπορούν να έρθουν κάποια στιγμή αργότερα. Γιατί ο στόχος είναι να ενσωματώνονται στην παρέα μας όλο και περισσότεροι. Και όταν λέτε δημιουργικά, εννοείται κάνουμε κάτι? Βέβαια, φυσικά. Συζητάμε. Στην αρχή συζητάμε όλοι μαζί και στη συνέχεια χωριζόμαστε και σε ομάδες, ανταλλάσσουμε εμπειρίες, ανταλλάσσουμε απόψεις. Παίρνουμε και εργασίες για το σπίτι. Αυτοί που ήρθαν και που ήταν και αρκετοί ευτυχώς ξέρουν τι εννοώ. Παίρνουν κάτι πράγματα να σκεφτεί ο καθένας, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όχι μόνο αυτά που γίνονται εδώ, αλλά και όλοι οι σπόροι που πέφτουν για τροφή και για σκέψη μεταξύ των συναντήσεων. Και αυτό είναι το δημιουργικό κομμάτι. Η πρώτη πώς πήγε? Είπατε προηγουμένως, βέβαια. Ναι, πήγε πολύ καλά και μάλιστα σήμερα είχα και πολλά τηλεφωνήματα για το πώς πήγε, τι έγινε, πώς ήρθαν. Με πολύ έκπληξη είδαμε ότι έφτασαν περίπου στα 45 άτομα χθες εδώ και όλοι οι άνθρωποι ήταν με πολύ θετική διάθεση. Έτσι λοιπόν αρχίζαμε να συντονιζόμαστε οι θετικοί άνθρωποι και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο και φύγανε ακόμα καλύτερα, τουλάχιστον κατά ομολογία τους. Το όλο πρόγραμμα έτσι πού βασίζεται? Η σκέψη του προγράμματος. Ναι, είναι μια πρωτοβουλία που είχα προκειμένου να κάνω κι εγώ κάτι για να αντιμετωπίσω δημιουργικά την κρίση, γιατί ερχόμουν να αντιμετώπω συχνά με ανθρώπους οι οποίοι είχαν διάφορα θέματα. Και βέβαια, καταλαβαίνετε, με όλες αυτές τις κινητοποιήσεις που έχουμε, μάλλον τα ερεθίσματα, σκέφτηκα ότι από το να φωνάζει ένας μόνος του, ίσως το να ενωθούμε και να, ο καθένας για τον εαυτό του να δει πώς θα αντιμετωπίσει την κρίση, είναι και αυτός ένας δημιουργικός τρόπος. Έχει αριθμό συναντήσεων ή θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή έτσι, και την διάθεση του κόσμου? Ναι, θα εξαρτηθεί από την συμμετοχή σίγουρα. Εμείς έχουμε κάνει ένα πλάνο για αρκετές συναντήσεις και για μετά τα Χριστούγεννα και μέχρι το Πάσχα ίσως. Και φυσικά όταν υπάρχει ενδιαφέρον είμαστε εδώ να το συνεχίσουμε. Σε εμάς εδώ απέναντί σας τι εργασία θα βάζατε? Θα χαρούμε να είστε υποστηρικτές σε αυτή την προσπάθεια, οπότε η εργασία σας είναι να είστε κοντά μας όλη αυτή τη φορά και να μιλήσουν και πολλοί άνθρωποι και να επικοινωνήσουμε και να μοιραστούμε, ακόμα και σε αυτούς που δεν καταφέραμε να τους σηκώσουμε ακόμα από τον καναπέ, να μοιραστούν τη διάθεσή μας και έτσι λοιπόν εσείς θα είστε υποστηρικτές μας αυτό. Λοιπόν, το επόμενο ραντεβού Παρασκευή, να το επιθυμίσω στον κόσμο. Βέβαια, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, εδώ στην Παιδική και Νεανική Βιβλιοθήκη του Δήμου Άργους, στο Πάρκο Μπόνι, 8 με 10 το βράδυ. Ναι, θα σας περιμένουμε όλους. Να επαναλάβουμε για να υπάρξει εξήγηση, μπορεί να χρησιμοποιούμε την Παιδική Βιβλιοθήκη, αλλά απευθύνεται σε όλους τον κόσμο. Ακριβώς. Είναι για ενήλικες, δεν είναι για παιδιά, είναι για όλους τους ενήλικες.